γιατί έχουμε την επιστροφή του φακέλου από την Βουλή και την Προκαταρκτική Επιτροπή στη δικαιοσύνη και μου κάνει εντύπωση, το λέγαμε και με αφορμή την προηγούμενη σας παρουσία εδώ στην εκπομπή, για ποιο λόγο τότε τέθηκαν 10 κάλπες από τη στιγμή το μόνο το οποίο εξετάστηκε είναι αν υπάρχει θέμα αρμοδιότητας της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Τώρα, στο προηγούμενο, για να δώσω μία πάρα πολύ σύντομη απάντηση, κοιτάξτε, η επένδυση σε διάφορες αυλεψίες, καταστροφές όμως τελικά, που μπορεί να γίνουν και μπορούν να υπάρξουν τέτοιου είδους θέματα, δεν νομίζω ότι προσφέρει στον πολιτικό διάλογο. Ξαναλέω, οι ευθύνες θα διερευνηθούν, αυτά που πρέπει να γίνουν θα γίνουν με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο, όμως εξακολουθεί να είναι ένα μεγάλο πρόβλημα ακόμη και τώρα που μιλάμε. Και εγώ νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ και η υπεύθυνη διοίκηση και η πολιτική ηγεσία θα επιταχύνει και έχει επιταχύνει αυτή την προσπάθεια να τελειώνει αυτό το πρόβλημα, αλλά κυρίως να εξασφαλιστούν οι υποδομές, ξαναλέω, έτσι ώστε να μην ξαναυπάρξει. Γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι. Τώρα, δεύτερο, σε αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, όταν ήρθε αυτή η υπόθεση στη Βουλή, ως όφιλε, είχαμε τρεις επιλογές. Τις συζητήσαμε άλλωστε αυτές τις επιλογές και με τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος ήταν ο μόνος από τους αναφερόμενους στη δικογραφία που είσαι στη διαδικασία της Προκαταρκτικής Επιτροπής. Και εάν δει κανένας, τώρα δεν μπορεί να υποθεί αυτό με την έννοια ότι είναι κλειστές, είναι μόνο η δικιά μου μαρτυρία εν πάση περιπτώσει, αλλά σας λέω ότι κατά 70% στην συζήτηση εκείνη κουβεντιάσαμε και ζητήματα της αρμοδιότητας και τις ενστάσεις που είχε ο κ. Βενιζέλος, αλλά και ζητήματα αρμοδιότητας. Γιατί αυτό είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα? Εμείς είχαμε λοιπόν τρεις επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να δρανήσουμε. Διότι ξέρετε ότι για πολλές δικογραφίες, κάποιες σωστά εγώ θα έλεγα, υπάρχει αδράνεια της Βουλής. Διότι υπάρχουν διάφορες μηνύσεις κλπ. Αυτό όμως δεν υπήρχε καμία περίπτωση τέτοια. Η δεύτερη δυνατότητα, που είχαμε ήταν να πούμε μέσα από τη διαδικασία της Ολομέλειας ότι είναι νόμο αβάσιμη και να τη βάλουμε στο αρχείο. Και η τρίτη δυνατότητα ήταν να συγκροτηθεί Προκαταρκτική Επιτροπή, η οποία προφανώς, κατά τη γνώμη μου, και αυτό είναι ουσιαστικό θέμα, έπρεπε και καλώς έκανε και με άψογο τρόπο θα έλεγα, να εξετάσει τα ζητήματα της αρμοδιότητάς της. Γιατί, κύριε Σκάλκου, αυτό? Διότι εάν έμπαινε σε μία διαδικασία χωρίς να εξετάσει αυτή την αρμοδιότητα και προχωρούσες, για παράδειγμα, σε προανακριτικές πράξεις κλπ. Τότε αυτό όχι μόνο θα εμπόδιζε τη διελεύκανση της υπόθεσης, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί και θέμα ακυρότητας για την ίδια τη διαδικασία. Δεν είδαμε το φως το αληθινό κατόπιν τη σύσταση τη προκαταρκτική. Τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Όταν γίνεται ολόκληρη κίνηση να μπουν οι 10 κάλπες, να ψηφίζετε εσείς οι βουλευτές για 10 πρόσωπα που εμπλέκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και ξαφνικά η Επιτροπή να λέει. Λιγάκι να. Διότι, με συγχωρείτε, δηλαδή εσείς θεωρείτε το να πάει υπόθεση στην τακτική δικαιοσύνη, πώς να το πούμε, κάτι το οποίο δεν θα οδηγήσει στην αποκάλυψη της αλήθειας? Ίσα-ίσα εγώ σας λέω το αντίθετο. Το αντίθετο σας λέω. Εάν η Επιτροπή δεν έκανε αυτή τη δουλειά, πέρα από, από το θέμα της ακυρότητας όλης της διαδικασίας που έμπαινε, πέρα από το ότι μια Επιτροπή της Βουλής δεν διαθέτει ούτε τα εργαλεία που διαθέτουν οι αρμόδιοι εισαγγελείς και οι αρμόδιες αρχές, τότε ξέρετε που θα κατέληγε και γιατί γίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Θα κατέληγε στο να πούνε ότι αυτά έχουν παραγραφεί και άρα τελειώσαμε εδώ. Συνεπώς, πηγαίνοντας, διερευνώντας η δικαιοσύνη αυτό που πρέπει να διερευνήσει, που αναφυσβήτητα είναι το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και παρεπιπτόντως, διότι δεν μπορεί να υπάρχει ξέπλυμα χωρίς να υπάρχει προϊόν, να υπάρχει δηλαδή δωροδοκία, δωροληψία, θα διερευνήσει όλα όσα πρέπει να διερευνήσει. Και θέλω να μιλήσω ακόμη, κύριε Σκάλκο, μία κουβέντα.
Εδώ μιλάμε για μια προδιαδικασία. Υπάρχουν αναφερόμενα πρόσωπα. Δεν υπάρχουν ένοχοι αυτή τη στιγμή που συζητάμε σε καμία περίπτωση. Το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Οι ένοχοι λοιπόν, εάν υπάρξουν ένοχοι, πρέπει να έχουν την ανάλογη αντιμετώπιση. Όσοι είναι αθώοι να παραδοθούν χωρίς κανένα ψήγμα στο όνομά τους αθώοι και κυρίως να αποκατασταθεί μέσα από αυτό το και από αυτή την υπόθεση το κύρος του πολιτικού συστήματος. Πάντως είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν είναι αθώοι. Ναι, κοιτάξτε, ξαναλέω, δεν έχουμε ακούσει ότι είναι αθώοι, ακούστε, το έχουν το τεκμήριο μέχρι να αποδειχθεί το. Μιλάμε όμως για, για μια προδικασία. Σωστά. Και αν θέλετε να προσθέσω σε κάτι ακόμη, ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, κύριε Σκάλκο? Διότι υπάρχει αυτό το περίφημο άρθρο 86 στο Σύνταγμα, για το οποίο, ενώ όλες οι δυνάμεις, από ό,τι θυμάμαι εγώ, και πολλές δυνάμεις από τη Νέα Δημοκρατία συμφωνούν να υπάρξει αναθεώρηση, ριζική αναθεώρηση, η Νέα Δημοκρατία, δια του Προέδρου της, σε πρόσφατη πρωτοβουλία της κυρίας Γεννηματά, λέει δεν είναι ώρα τώρα. Με συγχωρείτε, πότε θα είναι? Το δούμε αυτό το θέμα. Απλώς για να πάμε και στον κύριο Χατζηδάκη, γιατί έχουμε το ντοκουμέντο και τη φωτογραφία εδώ. Όπου είναι στη φωτογραφία σας και εσείς, γι' αυτό και σας ρωτάμε, κύριε Χατζηδάκη, λοιπόν, γιατί είναι σύσκεψη από το Μέγαρο Μαξίμου, βεβαίως πρωθυπουργός τότε ο Αντώνης Σαμαράς, και η δική σας παρουσία εκεί, και λέει το ντοκουμέντο ότι ο πρόεδρος Σινοβάρτης ήταν στη σύσκεψη αυτή, ή ήταν μάλλον σε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, και μια φωτογραφία, λέει, μαζί με τον πρόεδρο Σινοβάρτης καρφώνουν τον Αντώνη Σαμαρά. Επειδή ήσασταν εκεί, θέλουμε την προσωπική σας μαρτυρία.